Σ' αρέσει ο κινηματογράφος. Θες να γράψεις το δικό σου σενάριο, να σκηνοθετήσεις τη δικιά σου ταινία. Να δεις πως είναι ένα σετ. Και εύχεσαι να υπήρχε ένα παιχνίδι που μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Το σημερινό λοιπόν δεν είναι αυτό το παιχνίδι σε καμία περίπτωση, αλλά ξύνει την επιφάνεια. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Movie House και ουσιαστικά σε αυτό το παιχνίδι φτιάχνουμε τις δικές μας ταινίες. Τι γνώσεις έχω εγώ από το να φτιάχνω ταινίες? Καμία, έχω δει ταινίες απλώς και ξέρω εγώ. Εντάξει. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80 και έχουμε να δουλέψουμε αυτό, εντάξει. Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο budget. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φτιάξουμε μια εταιρεία. Ωραία. Προφανώς θα έχουμε για λόγο ένα δεινόσαυρο. Ξέρω, θα μπορούσε να ονομαστεί εταιρεία επίσης Legitidis Films. Λοιπόν, και το παιχνίδι αρχίζει. Είμαστε εδώ πέρα. Τα έχουμε όλα έτοιμα, το βλέπετε. Απλά δεν έχουμε ταινία ακόμα. Αλλά μισό λεπτάκι, θα γίνει και αυτό λοιπόν. Πηγαίνουμε εδώ πέρα και προσλαμβάνουμε κάποιον για να γράφει σενάρια. Γιατί εμείς αυτό κάνουμε. Εταιρεία παραγωγής είμαστε. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα εδώ πέρα είναι έτοιμοι για να τους προσλάβουμε για να γράψουν σενάρια. Δεν ξέρω γιατί σε φωτογραφία, σε βιογραφικό, ας πούμε, αυτό είναι για πίσω παραλία. Δεν έχω καταλάβει. Βιαζόταν, ήταν, όχι, άνοιξε μια θέση, κάτι δεν πειράζει. Έχω πάει για μπανάκι, δεν πειράζει. Θα σας στείλω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα προσλάβουμε τη Georgie Jennings, η οποία έχει 10 creativity, 5 craft, 30. Ακόμα δεν μπήκε στο τροχόσπιτο, πώς το έκανε έτσι? Έχω απορίες τώρα εγώ. Γιατί έγινε έτσι το τροχόσπιτο? Δεν το είχα σε μια καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, λέει, γράφει καλά σενάρια η Τζένι. Απλά λίγο με το μπάνιο και την καθαριότητα γενικά έχει ένα θέμα με την γυμνή της. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ήρθε η ώρα να σου πούμε, Τζένι μου, πρέπει να γράψει ένα σενάριο. Και έχουμε δράμα ή ρομάνς? Ξέρω εγώ τώρα, είμαστε στο 80. Τι έχει πέρασει το 80? Να μην έχει το ρομάτζο. Ρομάτζο θα είναι. Ωραία, ρομάντζο. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το notebook. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρω, μπορούμε να κάνουμε τη βίβλο. Αλλά ρομάτζο και βίβλο δεν πολύ πάει. Ναι, αυτά. Μπορούμε να κάνουμε το προσπέκτους, ρε παιδί μου. Δεν θα δουλέψει αυτό το ρομάτζο. Δεν πειράζει. Θέλουμε 46 μέρες να είναι από πάνω εκεί να το δουλέψει να βγει καλό. Ωραία, εγώ τόση ώρα τη λέω Τζένι, αλλά είναι Jennings. Εντάξει, γιατί λένε Georgie. Μάλλον γι' αυτό δεν είχαμε συνοηθεί πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, η Georgie θα γράψει εδώ πέρα. Κοίτα πόσο χαρούμενη είναι. Passion project είναι. Θέλει να το κάνει αυτό, γουστάρει. Στο μεταξύ, με ενημερώνει το παιχνίδι ότι μόλις κυκλοφόρησαν οι κασέτες. Για να μπορεί ο καθένα να το βλέπει, να βλέπει ταινίες από το σαλόνι του, παιδιά. Ναι, τώρα θα μου πείτε εσείς για Netflix και τέτοια. Οκ, okay, είμαστε στη δεκαετία του 80, ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση που φτιάχνουμε το σενάριο όμως μαζί με την Georgie. Οπότε, setting. Ποιο είναι το setting? Γιατί να μην είναι ρομάντζο στο φεγγάρι? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι φάση ένας γήινος με μια εξωγήινη ή κάτι τέτοιο. Ή οι δύο πλανήτες μεταξύ τους. Γιατί όχι? Ωραία. Σε moon base θα γίνει φάση. Ο ήρωας όλου αυτού είναι ένας επιστήμονας, γιατί πήγε στο φεγγάρι. Βγάζει όλο νόημα ξαφνικά. Θέλω να με ακολουθείτε λίγο στο σενάριο εδώ πέρα που φτιάχνω. Και ο κακός μπορεί να είναι κάποιος γείτονας που σε παρακολουθεί, ας πούμε. Γείτονας, όταν λέμε, από άλλο γαλαξία θα μπορούσε. Εντάξει. Θέλω λίγο τη φαντασία σε εδώ να δουλεύει. Ένα femme fatale. Ρομάτζο ταιριάζει, νομίζω. Κάποιο τεράστιο. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό με το. Δηλαδή, έχει κάποια εδώ πέρα πράγματα που απλά δεν κολλάνε, έτσι. Φτιάχνουμε μια ρομαντική ταινία στο φεγγάρι με έναν επιστήμονα και ζόμπι. Δεν ταιριάζει. Με ένα τεράστιο τέρας. Δεν ξέρω. Επιστήμονας με Godzilla, τι ήτανε? Επιστήμονας με Frankenstein, δεν ξέρω. Τον έφτιαξε, τον αγάπησε. Τι να κάνω, τον έχω σαν παιδί μου πλέον. Αλλά αυτό δεν είναι ρομάντζ. Ωραία. Femme fatale, αναγκαστικά νομίζω. Έχουμε άλλη επιλογή εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να βγάλουμε και χρήματα. Έχουμε εταιρεία, έτσι. Τρέχουν έξοδα. Γράφει τώρα αυτή. Είναι πολύ χαρούμενη με τις επιλογές μας. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν στο φεγγάρι. Έτσι, ρομαντική ταινία στο φεγγάρι δεν έχει γίνει. Πολύ προχώ, μπράβο. Προχωράει λοιπόν σιγά σιγά εδώ πέρα. Γράφει τώρα αυτή. Εδώ είναι πόντι που μαζεύονται και όσοι περισσότεροι μαζεύονται, τόσο καλύτερα θα βγει η ταινία ή το σενάριο, τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά. Έχει 6 πόντους στο craft, 6 πόντους στο creativity, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ωραία. Έχουμε το σενάριο εδώ, το έχουμε. Το έχουμε στην τελική του μορφή, αυτό είναι όλο. Τώρα πρέπει να προσλάβουμε ένα σκηνοθέτη. Θέλουμε ένα ταραντίνο. Ένα ταραντίνο σε ρομάντζ, δεν ξέρω. Στο τέλος κάποιος θα πεθαίνει, μάλλον. Λοιπόν, ας πάρουμε την Λουέλα Άρμστρονγκ, οι οποίες είναι οι αδελφές, έτσι το βλέπουμε. Απλά έχουν άλλο χρώμα μαλλί, για να τις ξεχωρίζω. Είναι ίδιες αυτές οι δύο. Έχω πάρει όλο το σόι εγώ εδώ πέρα. Αυτό κάνω. Εταιρεία παραγωγής με ένα σόι. Α, κάνουν αυτοί εδώ. Κάνουν τώρα, το βλέπεις, έχει γύρισμα. Ο άλλος εντωμεταξύ εδώ πέρα έχει καθίσει. Αυτό είναι το catering, γιατί δεν έχουμε πολύ budget. Έχουμε μια πίτσα για όλο το crew. Και θα τη φάει όλο αυτό εδώ πέρα ο τύπος, έτσι. Δεν έχει σταματήσει. Δεν έχει γυρισμένη καν την πλάτη. Δεν ξέρει τι κάνουν οι άλλοι. Έχει γυρίσει την πλάτη του άλλος. Εγώ χωρίς για την πίτσα, παιδιά. Ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Ήμουνα. Θα φάω πίτσα. Τώρα ουσιαστικά πρέπει να διαλέξουμε το budget που θα δώσουμε. Βλέπετε ότι έχουμε 120 χιλιάρικα γενικά. Βέβαια έχουμε πάγια έξοδα, τρέχουν έξοδα κάθε μήνα. Και μπορούμε να κάνουμε short film, indie, small, medium, large και blockbuster. 165 εκατομμύρια.
εισιτήρια μπορούμε να δώσουμε. Δεν έχουμε τόσα, έτσι. Οπότε short film θα κάνουμε, τίποτα. Το στείλουμε σε κανένα φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο. Εκεί είμαστε προς το παρόν. Και ας πάρει 58 μέρες, ας μην πάρει 92, να γίνει μία οκ. Okay. Κάνουν τώρα αυτή εδώ πέρα το σετ. Κλασικό σετ στο φεγγάρι, έτσι. Με ρομαντικό δείπνο, αλλά λέδι και αλίτη εδώ πέρα, δείτε το. Δεν ξέρω τι θα γυρίσουμε, έτσι. Εδώ πέρα είναι και seafood. Ναι. Γιατί για πού πας, για ψαράκι, ας πούμε. Σε νησιά, ξέρω εγώ. Και στο φεγγάρι, προφανώς δεν. Ξέρεις τι καλαμαράκι έχω φάει εγώ στο φεγγάρι, δεν ξέρετε. Εν τω μεταξύ, όσο γίνεται αυτό, ο φίλος εδώ συνεχίζει και τρώει. Δεν ξέρω, ήταν μάλλον γίγας αυτή η πίτσα. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα τόσο πολύ που έχει φάει να έχει κι άλλη πίτσα πλέον. Λοιπόν, έχουμε βρει σκηνοθέτη, έχουμε σενάριο τον Αντάλλο, έχουμε το setting, ωραία. Πρέπει να κάνουμε casting τώρα για να βρούμε τους σωστούς. Θέλουμε δύο ηθοποιούς, έναν επιστήμονα, ένα femme fatale και πρέπει λίγο να δούμε πόσα λεφτά, ας πούμε, θα δώσουμε. Θα μην δώσουμε πάρα πολλά, δηλαδή. Δώσαμε 15 για να το γυρίσουμε. Να δώσουμε και 15, άντε, πάρε. 15. Θα βρούμε τώρα τίποτα, θα το κάνουμε οικογενειακές ιστορίες, παιδιά, αυτό είναι. Η φάση θα είναι μου που επιστήμονος ότι με αγαπάει, αλλά εγώ δεν τρέχω συναισθήματα για εκείνον. Έχουμε τον πρωταγωνιστή. Ωραία, η Μίνι Μπέρντ είναι στο σόι. Έτσι, ωραία, θα πάρουμε όλο το σόι, αυτό είναι. Ή έχουμε τον Λέστερ Μπένετ. Ωραία, ο Λέστερ Μπένετ θα είναι. Ο Λέστερ Μπένετ και supporting. Θα είναι οι άλλοι, αυτοί οι δύο. Ωραία, προφανώς θα παίρναμε το σόι. Τη βάλαμε τουλάχιστον supporting. Μου έχουν φάει όλα τα λεφτά, έτσι. Μου έχουν φάει όλα τα λεφτά. Έχει 4 άτομα αυτή η ταινία γενικά. Τα 3 είναι ίδια. Λοιπόν, τώρα έχουμε το budget μας. Έχουμε πει τόσα λεφτά θα δώσουμε. Βέβαια, πρέπει τώρα να δούμε τι θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα props. Τι props να έχει, ξέρω εγώ τι να έχει. Μια μακαρονάδα prop, ας πούμε. Μου πει μάλλον πρέπει να έχει μια μακαρονάδα, να την κρύψουμε και από τον άλλο με τη φάει, έτσι. Να φτιάξουμε το set που είναι φεγγάρι. Από εγώ, εντάξει, τα props δεν νομίζω ότι παίζουν τόσο ρόλο. Σημασία έχει να υπάρχει αυτή η σπίθα να βγαίνει στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θέλουμε, υποθέτω. Οπότε θα το κάνουμε κάπως έτσι, θα πω εγώ. Πάμε. Όλα αυτά εντωμεταξύ για μία ταινία, έτσι. Είναι η πρώτη μας ταινία. Δεν έχουμε κάνει άλλη. Κάπως ελπίζουμε να βγει αυτό, θα δούμε. Προχωράμε τώρα στα γυρίσματα, όσο εγώ χάνω χρήματα εντωμεταξύ. Και έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα στο set. Δημιουργήθηκε πρόβλημα, με φωνάζω να το λύσω. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα tracking shot, δηλαδή με την κάμερα προχωράει και να ακολουθεί κάτι. Αλλά ξεχάσανε όλοι πώς το κάνουν αυτό. Είχαν γράψει εδώ πέρα, εδώ είναι tracking shot πάνω στον επιστήμονα, καθώς πηγαίνει να φάει, ξέρω εγώ, μαρίδα στο φεγγάρι. Εκείνη τη φάση δεν έχουμε ιδέα τώρα πώς το κάνουμε. Κάπως το κάναμε, μας το είχαν δείξει στη σχολή, δεν θυμάμαι. Ωραία, jump cuts είναι λάθος. Κάμερα dolly μπορούμε. Ή να δώσω 5.000. Κάμερα dolly θα κάνουμε. Κάμερα δεν δίνουμε 5.000. Τώρα έχουμε μπει μέσα. Δεν ελπίζουμε να βγει αυτό, πας και βγάλουμε λίγο κέρδος. Ωραία, ολοκληρώθηκε η παραγωγή. Τη γυρίσαμε την ταινία. 12-12 πήρε εδώ πέρα, χαμός. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τη δώσουμε κάπου. Λέμε, έχουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το μωρό μας, λέμε. Αυτό εδώ το βλέπετε. Αυτό είναι. Λοιπόν, επειδή κανείς δεν ψήνεται όμως για το μωρό μας, πάμε σε κάποιο film festival, ρε παιδί μου, να δούμε αν. Short film, εδώ είμαστε. Εδώ παίρνουμε μέρος και πάμε να τη δώσουμε εκεί. Δες τα άλλα εδώ, από τις αφήσεις. Ο άλλος έχει κάνει ταινία με δεινόσαυρους, παιδιά. Δεν ξέρω τι budget έχει. Μπορεί να έχουν εντυθεί βελοσιράπτορες και να είναι έτσι, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες. Όπως και να έχει παρόλα αυτά. Κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Το πετάμε τώρα εμείς εκεί μέσα. Είναι μαζί με τις άλλες ταινίες, οι οποίες είναι άστο, ρε. Άστο. Οι άλλες είναι blockbuster, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουν έρθει τώρα στο φεστιβάλ οι κριτές και λένε για ποιο σημείο της ταινίας είσαι περισσότερο περήφανος. Και μπορούμε να πούμε για τα props που όχι, δεν είμαστε γιατί δεν δώσαμε πολλά λεφτά. Ή να πούμε για την ιστορία. Που είναι ό,τι να είναι, έτσι. Έχουν πάρει άλλοι και τρώνε ψάρι στο φεγγάρι. Ωραία. Βγήκαμε πέμπτη στο φεστιβάλ. Εκεί είχε 7 ταινίες, έτσι. 7 είχε. Εμείς γιατί βγήκαμε πέμπτη, ρε παιδιά. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα τις άλλες ταινίες που έχουν 10-10. Εδώ, εμείς έχουμε 12-12. Δεν ξέρουνε. Μάλλον χρηματίστηκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί τώρα γενικά δυσαρεστήθηκαν λίγο γιατί δεν τα πήγαμε καλά στο φεστιβάλ. Και θέλω να σου πω, ναι, εγώ απλά έδωσα τα χρήματα. Εσείς το φτιάξατε αυτό. Είναι πρόβλημά σας. Στο μεταξύ τώρα μπορούμε να κάνουμε research άλλα πράγματα. Βέβαια, πρέπει να έχουμε πόντους. Λοιπόν. Δοκιμάσαμε romance, δεν βγήκε. Δράμα. Ωραία. Όνονος. Αν πεις είναι το Godfather drama, τι είναι το εδώ. Godfather drama είναι. Έχεις δει πόσους σκοτωμούς έχει. Λοιπόν, 36 μέρες. Άστο με τις 46 δεν μας βγαίνει. Πάλι εσύ, γιατί δεν έχουμε κι άλλη. Τζόρτζι μου, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πού διαδραματίζεται. Σε εικονική πραγματικότητα. Γιατί μου πετάει πάλι εξωγήινου τώρα. Με δράμα. Σε τρένο, δράμα. Θα λέγεται τον ονός. Και πού πάει, σε βάφτιση. Άλλος ονός είναι αυτός. Ωραία. Wild West Town πες. Mob Boss. Μπράβο. Εδώ έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και τα έχει με τους Illuminati. Θα μπορούσε. Με το διευθυντή. Δεν έχω καταλάβει εδώ τι είναι αυτό. Με τον νόμο. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα μπορούσε κάπως να κόλλαγε το τρένο εδώ πέρα, νομίζω. Αλλά ας το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, έλα. Είναι η πιο στερεοτυπική ιστορία. Εντάξει, είναι ο κακός, ο παράνομος που τα έχει με τον νόμο.
είναι western, δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος. Γράψε το γιατί έχω μείνει με 44 χιλιάρικα, έτσι. Μετά θα παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο. Έλα. Έχεις να μου δανείσεις. Όχι. Ωραία. Πάω φυλακή, δεν έχουμε μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το γράψιμο του νονού. Κάναμε και ρεκόρ εδώ πέρα. Πήγε 7-7 αυτό. Είναι, ετοιμάζεται, παιδιά, έρχεται το blockbuster με λίγα χρήματα. Γιατί έτσι είναι τέχνη, έτσι είναι. Επίσης πλέον έχω και ένα πόντο στο research. Αν περιμένω να μαζέψω 2, μπορώ να ξεκλειδώσω κάτι άλλο εδώ πέρα, άλλο είδος ταινίας. Ή μπορώ να κάνω upgrade το στούντιό μου. Το οποίο θέλει χρήματα, οπότε δεν θα το κάνουμε τώρα. Αλλά υπάρχει εκεί, ρε παιδί μου, ως επιλογή. Πάμε να φτιάξουμε τον ονό. Short film θα είναι πάλι. Ελπίζω να έχει κανένα φεστιβάλ. Ωραία, 58 μέρες. Ωραία. Εγώ είπα, άγρια δύση είπα εδώ, έτσι. Αυτό εδώ, παιδιά μου, δεν είναι. Είναι δικαστήριο αυτό, έτσι. Ωραία, είχα βλέψει για τον ονό, μου τις κατέστρεψε. Δηλαδή, εγώ ίσως φταίω με τις επιλογές που έχω κάνει εδώ πέρα σε ανθρώπους που συνεργάζομαι, τέλος πάντων. Εν μεταξύ, μας ενημερώνει πάλι το παιχνίδι ότι εδώ πέρα οι βιντεοκασέτες έχουν κάνει boom και γίνεται τέλος πάντων ένας πανικός. Ωραία, πόσο budget. Λοιπόν, ωραία, ο νονός 15 χιλιάρικα, πάμε. 15 χιλιάρικα. Εκεί είμαστε. Γιατί έχω μείνει με 2,5 παιδιά. Ναι, γενικά αυτά τα ταϊκούν παιχνίδια είναι δύσκολα, εντάξει. Πού είναι το δάνειο? Έχει να πάρω δάνειο, γιατί αυτό κάνω συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια. Πάλι με τους ίδιους θα πάμε, έτσι. Α, γενικά ό,τι ταινία κάνουμε είναι με αυτούς. Ωραία. Lester Bennett, γίνεσαι εδώ, γίνεσαι support. Και ελπίζω να πάει καλά αυτό. Κάντε. Κάντε, εκεί νονούς εσείς τώρα. Θα σε ενημερώνει τώρα τύπησα ότι Γιάννη μου λέει, πώς θα κάνεις εσύ κατά με τα οικονομικά σου. Λέω, καλώς όρισες στη ζωή μου, αρχικά. Και μας δίνει 50 χιλιάρικα. Έως μάλλον 50 χιλιάρικα. Απλά, ναι, γενικά αν συνεχίσουμε να πέφτουμε, δεν θα πάμε πολύ καλά. Στο set θα δώσουμε εδώ πολλά λεφτά, γιατί δεν τους βλέπω αυτούς τους οποίους. Δώσει, να φτιάξουμε ωραίο σετ. Να φτιάξουμε ένα ωραίο, γιατί δεν μας βλέπω αλλιώς. Κάθονται τώρα πάλι αυτοί, κάνουν produce. Είναι ο, εδώ, αυτό σκηνοθετεί, εδώ παίξει λίγο έτσι, παίξει αλλιώς. Είναι ο άλλος, τρώει πάλι πίτσα, έτσι. Τον πληρώνω εγώ. Αυτός μου τρώει χρήματα. Είναι στα έξοδα μου αυτός. Είναι στα έξοδα της εταιρείας μου, τέλος πάντων. Ωραία, έχω απορία τουλάχιστον να δω πώς θα πάει ο νονός. Που λογικά θα είναι καλύτερος από το άλλο. Μάλλον, ελπίζω. Βγάλουμε και καμιά βιντεοκασέτα τώρα που έχει πέρασει, ξέρω εγώ, να μπει στα σαλόνια των ανθρώπων, να βλέπουν νονό. Ποιες είναι ανάγκη αυτά εδώ που τα έχω πάρει σε χρυσά? Μήπως από εκεί, δηλαδή, μπορώ να κόψουμε έξοδα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που ζούμε μέσα που είναι χάλια και αυτά τα έχω πάρει χρυσά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάλι έρχονται σε μένα που δεν έχουν καταλάβει ότι εγώ απλά έχω budget. Δεν έχω ιδέα από ταινίες, αλλά έρχονται σε μένα για βοήθεια και μου λένε, υπάρχει ρε παιδί μου η κύρια σκηνή, αλλά πρέπει να κάνουμε cut και να δείξουμε κάτι άλλο σχετικό με αυτό που λένε. Ωραία. Cut σε B-roll είναι αυτό. Πάλι έδωσα τη λύση, πάνω θεμάμαι. Λεφτά δεν παίρνω όμως από αυτό. Δεν παίρνω λεφτά, καταλαβες. Και δεν είναι ότι το κάνουμε εδώ πέρα για την τέχνη. Αν δεν πες ότι το κάνουμε λίγο για την τέχνη, αλλά κυρίως το κάνουμε για τα λεφτά, που είναι μείον 10 χιλιάρικα σχεδόν πλέον. Επίσης ο νονός βγήκε καλύτερος από το άλλο. 14-13. Οκ, okay, όχι, μήπως δεν πρέπει να πάμε εδώ. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα τι ταινίες. Εμείς είμαστε στο 14-13, δηλαδή είμαστε εδώ. Παίζουμε κάτι 15-14. Μπορεί να βγούμε δεύτερη όμως. Μπορεί να βγούμε δεύτερη. Περίμενε, ωραία. Πάμε εδώ με νονό. Πήγα τώρα εγώ. Τον Έσλε και τον νονό. Αυτές εδώ θα πάθουν κάτι κακό, ξέρω εγώ. Μετά θα χρειαστούν ψυχολόγο με τόσα αποτυχίες. Λοιπόν, ποιο είναι το highlight του νονού τώρα, μας λένε εδώ πέρα κριτές. Οι ηθοποιοί δεν είναι. Θα πω για την ιστορία. Θα πω εγώ ιστορία φοβερή. Η Georgie εδώ, η Jennings, έκανε μια δουλειά. Αυτό θα πούμε που είναι ψέμα. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε τώρα εμείς. Μείον 20 χιλιάρικα. Τα 10 χιλιάρικα είναι πίτσες αυτού εδώ πέρα, να πω. Βγήκαμε δεύτεροι, όντως. Και μπράβο μας, θα πω εγώ. Χαμός. Πήραμε μπάζ εδώ πέρα, πήραμε fans. Φαντεύουμε τους 10.000 fans. Κάπως, δεν ξέρω πώς. Δεν είναι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν γούστο, λογικά. Αυτό δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα είναι τα οικονομικά μου, τα βλέπετε αυτά εδώ. Τα βλέπετε τι είναι. Ναι, είναι το other, τα 5 χιλιάρικα είναι σίγουρα πίτσες που έλεγα πριν. Αλλά γενικά δεν πάνε πάρα πολύ καλά, θα πω. Τώρα ουσιαστικά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κάνω καινούργια ταινία με νέο είδος, αλλά άλλο τίτλο κτλ. Να προσπαθήσω να γίνει καλύτερη και να συνεχίσω να παίρνω πόντους για να ανακαλύψω και κάποιο άλλο είδος και σιγά 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 να αναπτύσσω τέλος πάντων εδώ πέρα το στούντιό μου. Όπως και να έχει αυτό το movie house, τώρα εσείς μπορείτε να κλικάρετε αυτό το βίντεο ή αυτό και εμείς θα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.